Το δημοτικό στάδιο της Μεσίνης γέμισε με παιδικές φωνές και συμμετοχές στους αγώνες οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σήμερα για μαθητές και μαθήτριες της 4ης, 5ης και 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο της καθιερωμένης διοργάνωσης του πρωταθλήματος Στίβου. Είναι μια βιωματική εμπειρία. Τη διοργανώνει ο Δήμος Μεσίνης με όλα τα σχολεία, τα δημοτικά του Δήμου μας. Όπως κάθε χρόνο, φέτος η συμμετοχή είναι αρκετά μεγαλύτερη από πέρυσι. Το πρωτάθλημα εντάσσεται στη βιωματική δράση διδασκαλίας του Στίβου στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής και σε αυτό δήλωσαν συμμετοχή πολλά δημοτικά σχολεία. Σκοπός είναι να εντρυφήσουν τα παιδιά στον αθλητισμό, να βιώσουν πώς είναι ο αθλητισμός, να τους κερδίσει ο αθλητισμός που για μας είναι και στόχος ως δημοτική αρχή, αρχής γενομένης με την ανακατασκευή του γηπέδου, που θεωρώ σε σχέση με τα άλλα χρόνια βοήθησε στο να γίνουν πιο άρτια οι αγώνες. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στον αθλητισμό, δίπλα στα σχολεία μας, δίπλα στα παιδιά μας. Γι' αυτούς αγωνιζόμαστε και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στον δρόμο 50 μέτρων, στον δρόμο 600 μέτρων, στη ρήψη με μπάλα ενός κιλού, στο άλμα σε ύψος και στο άλμα εις μήκος. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ικανοποιημένη από όλη αυτήν την εικόνα και δεσμεύεται για την προσπάθεια συνέχισης του έργου της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του Δήμου. Έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη του αθλητισμού. Μπορεί να είμαι αντιδήμαρχος αθλητισμού όλη την τετραετία να με έχει τιμήσει ο Δήμαρχος, αλλά ειλικρινά θέλω να τον ευχαριστήσω δίνοντάς μου το βήμα, γιατί είναι άνθρωπος του αθλητισμού, αγαπάει τον αθλητισμό και ειλικρινά έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις σε όλους τους δημοτικούς χώρους. Μένουν πράγματα βέβαια να κάνουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο με την ανακαίνιση του Δημοτικού Σταδίου, με την ανακαίνιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσίνης, με την τοποθέτηση κερκιδών σε όλους τους δημοτικές ενότητες σχεδόν, με διάφορα 5x5 που έχουμε φτιάξει και με τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν.